Άμα βγει μια ψαρούλα τώρα θα σου πω ακόμα κάτσι. Μακάρι να βγει. Πέντε κάθαρο το αγκίστρι. Ναι. Μια χαρά. Μια χαρά δεν είναι. Βέβαια χρειάζεται καθάρισμα. Έχω εγώ ανήμα να σου δώσω. Εντάξει, άμα τελειώσει. Άμα τελειώσει. Είναι μελοκόπη. Ή κρανιός. Ή κρανιός. Ένα από τα δύο. Λοιπόν, δύο άτομα σήμερα για ψάρμα. Ο ένας ήρθε ήδη, έβγαλε ψαράκι. Ένα κουκάκι. Ένα έχασε καλό. Πάντα όταν χάνουμε είναι τα καλύτερα. Τα πιο μεγάλα χάνονται. Μεγάλα, ναι. Α, μικρά δεν χάνουμε, μόνο μεγάλα χάνουμε. Ένα δύο-ωρο, τρία-ωρο ψαρεματάκι σήμερα. Ήμουν περαστικός. Το ίδιο εδώ και ο Δημήτρης. Για Δημήτρη, δείξε μας το ψαράκι σου. Δείξε μας την ψαρούκλα σου εδώ. Ωρε μάνα, κουκάλι. Μέχρι και κουκάλι. Κυλίσιο έπρεπε. μέχρι και κουκάλια μπαίνω εδώ μέσα. Τι άλλο θα δούμε, ρε. Ψαρεύουμε το ίδιο με την ίδια συνταγή. Πάντα δεν αλλάζουμε ποτέ την επιτυχημένη συνταγή. Από εκεί πέρα θα δούμε αν σήμερα είναι επιτυχημένη. Λοιπόν, παιδιά, πίσω στο αμάξι γίνεται ένας μπάχαλος. Πάμε να δούμε μετά από πολλά ψαρέματα πώς θα είναι το αμάξι από μέσα. Τι θα δούμε και τι θα βγάλουμε από μέσα. Πάμε να το καθαρίσουμε τώρα. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, όλα αυτά βγήκαν από εκεί μέσα, τα καλά μετάφυσα στο σπίτι για να μην με ενοχλούν. Όλα αυτά βγήκαν το τζιπάκι. Εδώ έχουμε αυτή την κατάσταση σε αρκετά σημεία. Έχουμε υγρή άμμο, δηλαδή παρουσία υγρασίας και μοδερής παραλίας. Εντάξει, δεν είναι τόσο χάλια. Εδώ είναι κάτω από τα καθίσματα που τα έβγαλα. Εδώ είχα ρίξει τον καφέ και θα το μαζέψω τώρα. Κάποια ίχνη από σπόρια που έτρωγα. Πάμε να δούμε και μπροστά τώρα. Λοιπόν, εδώ είναι φυσιολογικά τα πατάκια που καθαρίζονται εύκολα. Εδώ διάφορα ντεπών σε περίπτωση που είχε πιάσει πονοκέφαλος. Είναι από την άλλη μεριά το πατάκι, εντάξει, και αυτό δεν είναι τίποτα. Μέχρι και στριφτερό παράμαλο έχω εδώ πεταμένο. Κάπου θα με έπεσε μέσα από την τσέπη. Καφεδάκι που πίνω τώρα. Εντάξει, τα καθίσματα τα έχω κατεβασμένα για να κερδίσω χώρο. Άλλωστε το τζιπάκι προορίζεται για τέτοιες δραστηριότητες. Σε γενικό βαθμό δεν είναι τόσο τραγικό.
Λοιπόν, θα ρίξω ένα καθάρισμα τώρα. Κοιτάξτε τι βρήκα εδώ, πεταμένο, ξεχασμένο. Ένα αγκίστρι, λαύροκο αγκίστρι. Πώς είμαι κάρφος σε κανένα κεράκι. Κοιτάξτε κόκκουσά μου που έχει και μέσα στο ταμπλό, ανάμεσα στο ταμπλό. Μέχρι και στο ταμπλό. Το αμάξι είναι έτοιμο. Το αμάξι είναι έτοιμο, είναι πεντεκάθαρο. Στην πραγματικότητα με έχει σώσει αυτός ο μουσαμάς εδώ. Αυτός ο μουσαμάς κρατάει όλη τη βρωμιά και με ένα απλό τίναγμα κρατάς όλη τη βρωμιά στην επιφάνεια και έτσι δεν πάει κάτω από τα χαλάκια, κάτι που με σώζει. Οπότε εδώ έχω από πάνω το μουσαμά. Καθάρισα και αυτά εδώ. Εντάξει, το αμάξι είναι μια χαρά. Έτοιμο για τις επόμενες εξορμήσεις. Λοιπόν, το αμάξι έγινε πεντακάθαρο. Είδατε σε τι κατάσταση ήταν. Είναι από αρκετά ψαρέματα, έτσι τα καθαρίζω, τα τελειώνω για να έχουμε καθαρά αμάξι στα επόμενα ψαρέματα. Εδώ πίσω μου αρέσει να τα σκεπάζω, δεν μ' αρέσει να φαίνονται χύματα πράγματα, έτσι μ' αρέσει να τα σκεπάζω. Και το αμάξι είναι έτοιμο για καινούριες ψαρευτικές περιπέτειες. Λοιπόν, αυτό ήταν, βάζουμε μπρος και ξεκινάμε τα καινούργια ψαρέματα. Όπως σε κάθε παιχνίδι φεύγει. Κοιτάθηκα. Έπρεπε να βγάλω την κάμερα για να τσιμπήσει. Μήκε πλάγι στο καλάμι, έτσι. Έτσι. Ναι, ναι, πλάγι. Και λίγο πιο πάνω. Λίγο. Τραβάς καθόλου? Παίρνω λίγο. Τώρα πήρα. Λίγο σφίγγεις, λίγο ένα κλικ στα φρένα. Παίρνω. Ναι. Πάνε λίγο πιο πίσω. Απομακρύνσου κι άλλο. Άρε. Είδες? Λίγο σφίξε, λίγο, ένα κλικ σφίξε. Τώρα. Όταν σφίγγεις, τράβα λίγο το καλάμι για να το έχεις υποποιήσει. Τράβα το καλάμι όταν σφίγγεις. Λίγο πιο πάνω το καλάμι. Θα σκαλώσει τώρα πουθενά. Θα το σκαλώσει έτσι όπως το έχεις. Πολύ χαμηλά έχεις το καλάμι σου. Λίγο πιο πάνω και πλάγια. Έλα, καλό είναι. Τι που σε τραβάει? Πρόσεχε, με πιάσει και μια πέτρα τώρα. Έλα. Έλα, σαραντάρα, έχεις φίξει κι άλλο τα φρένα. Ωραίος. Εκεί. Δώσ' το. Λίγο. Προς εμένα, αλλά από εδώ τότε. Εσύ τώρα θα φύγει. Λίγο σήκωσε να το δούμε. Λίγο ακόμα σήκωσε. Γιατί θα σε σκαλώσει έτσι όπως το πας.
Δεν καταλαβαίνεις κεφαλές. Όχι, καταλαβαίνω, ναι. Άρα ψάρι είναι. Αυτό είναι που έφαγε το δικό μου το δόλωμα κατά. Μίτσο, φύγε πιο πίσω. Έλα, ψάρι πρέπει να είναι. Δεν βλέπω ακόμα. Έλα, ψάρι, ψάρι. Φύγε πιο πίσω. Πίσω, 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 πίσω. Μην αγχώνεσαι, πίσω, 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 πίσω. Έλα, έλα, κρανιός είναι, κρανιός είναι. Μην αγχώνεσαι, σιγά σιγά. Σιγά σιγά μην αγχώνεσαι. Δώσ' τον, άστο να πολεμήσει. Έλα, ωραίος. Λίγο πιο πάνω, εκεί, 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 εκεί. Έλα, έλα, έλα. Μη φοβάσαι. Έλα εδώ. Να τους ο κρανιός, άιντε. Να τους, είδες. Να τους. Έλα. Τέρας. Είδες. Είδες. Εντάξει. Εκεί ήθελες. Έπρεπε να έρθω εγώ δηλαδή για να βγει το ψάρι. Είδες από το χείλος και αυτό. Ναι, αυτό δεν ρουφάει μάλλον. Δαγκώνει. Είδες. Έπρεπε να έρθω εγώ για να βγει το τέρας. Μπράβο. Ωραίο, πολύ ωραίο. Αυτό είναι κατά δίκαιο κοντά. Ναι, ναι, από εδώ μέσα, κοίτα που πιάστηκε. Είδες επιφυλακτικά πάντα. Ναι, είδες πλάγια, πλάγια. Ναι, δεν το καταπίνει. Ναι, αλλά τώρα θα φανεί άμα βγει εύκολα. Τι εννοείς. Άμα βγει εύκολα, μην το τραβάς τώρα. Θα φανεί τώρα, άμα βγει εύκολα, το αγκίστρι. Έλα, έλα, το τέρας. Τώρα που πάρει, ακάτσε αυτά την άλλη, να δούμε τώρα. Κατά πόσο ήταν μέσα το αγκίστρι, δηλαδή κρατούσε. Πόσο υπήρχε περίπτωση να φύγει εύκολα. Κάτσε. Ναι, υπήρχε πολύ εύκολη περίπτωση. Γι' αυτό το καλάμι, μόνιμα πλάγια. Πλάγια να είναι υποποίηση, έτσι και δώσεις χαλαρότητα, θα φύγει.
βόλτες είναι. Όχι τώρα μόλις έριξε εκεί η θεία. Εντάξει, αδρεναλίνα ανέβηκε. Είναι φυσιολογικό. Εντάξει, δεν είμαι μόνο εγώ. Είναι ο φόβος ότι θα το χάσεις για να το βγάλεις. Είναι ο φόβος ότι θα το χάσω. Φόβος, ε. Είναι φυσιολογικό, σε ξαναλέω. Φυσιολογικά πράγματα, με αυτό είναι. Καρδιοχτύπη έχεις. Αυτό είναι, το ψάρι με αυτό είναι. Καρδιοχτύπη. Απλά είχα στο νου μου ότι με έκανε κεφαλιές αυτό που λες, αλλά είχα και στο νου μου ότι μήπως είναι καμιά χελώνα. Χελώνα δεν κάνει κεφάλες. Σταθερά τραβάει τα... τον γκάζι. Καλά ρε, πλάκα είσαι. Αφού ψάρι βγαίνει, όταν βγαίνει το ψάρι, πλάκα είσαι. Εννοείται. Όταν βγαίνει ψάρι, μετά κάθεσαι, πίνεις καφέ, ήσυχος που λένε. Το ψάρι βγήκε, αυτό έχει σημασία. Ναι, ο μεζές. Αν και αυτό δεν είναι μεζές. Τι μεζές, αυτό είναι... Ολόκληρη οικογένεια τρώει. Λίγο είσαι από. Το είσαι ίσα, βλέπει σιγά σιγά. Μαλακό καλά. Μαλακό, κατάλαβα. Κάνα σπάρα τώρα το βασανίζει εκεί. Ήδη στο προηγούμενο πως. Ναι, ναι. Και εκείνο είναι, έχει 100-200 άξιον. Κοινό κουνήθηκε, καλά, αλλά κουνήθηκε. Καλά κουνήθηκε πάλι. Είναι για πράγμα. Τέτοιο ψάρι έπρεπε το πυρήμα πιο να το τραβήξει. Είναι σκληρό μήπως, γι' αυτό. Ξέρω εγώ, είναι τρίσπαστο, δεν είναι. Αυτό. Αυτό είναι καλό χτύπημα για τέτοιο καλάμι. Δεν ξέρω, εσύ ξέρω. Το άφησε. Ή το επεξεργάζεται ή το άφησε. Δες τώρα. Κάτι γίνεται. Γιατί βλέπεις και κοντά. Μήπως κάθεται εκεί κι εγώ. Όχι. Νόμιζα μήπως αυτό κάθεται ήδη πάνω, κατάλαβες. Και ψιλοτραβιέται. Τώρα να δούμε. Το φάγανε ή το φάγανε. Βλέπεις τι γίνεται εδώ, κοίτα. Θεμάχιας. Δεν ήταν τίποτα, δεν το τράβηξε από λάθος πλευρά και δεν πιάνε. Αυτό ήταν. Δικό δεν είναι. Ναι.
Πω. Εργαλείο. Άρα. Έλα. Όπα, να τους. Ψηλό είναι. Δεν είναι δηλαδή. Μπορεί να είναι στην αρχή το πονηρό. Έλα πονηρό ψαρό, τράβα. Μπα. Καμία μουρμούρα μπορεί να. Πάτα, μαδαφάκα. Μπα. Ησύχασε. Ξέρε, να τους. Άστο να το δούμε τι μπορεί να είναι, τι παίζει εκεί. Ψηλό είναι. Αυτό πρέπει να, δεν έχει καρφωθεί πιστεύω, απλά... Το τραβάει. Αν είμαστε παραλία για μουρμουρίσιο θα το λέγαμε τώρα. Μουρμουρίσιο τραβήγμα. Ναι. Ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να έχει μια μουρμουρίσιο. Άδειο είναι. Ναι. Έχει όμως δόλωμα. Ένα για να έχει δόλωμα. Κάνα μικρό έτρωγε τώρα. Ναι, μικρό είναι. Και εμένα κουνάει. Ναι. Όχο, βγήκαν τα μικρά. Όχο, και το δικό μου κουνιέται. Εντάξει, πάλι δεν είναι. Τώρα αυτό κουνήθηκε. Να τσου. Τζιν. Το κουνάει. Και το δικό μου πάλι κουνήθηκε. Αυτό μα είναι καλό το χτύπημα. Με κούνα τώρα επειδή είμαι. Να γουστάρουμε. Να το. Έλα. Κάτι παίζει εκεί. Μικρό μυλοκόπιτο κόβω. Λοιπόν, θα βγάλουμε μαζί να δούμε τι έχουν και οι δύο. Τα μικρά τρών. Δεν χρωτάει κιόλας. Το τραβάνε σιγά σιγά έξω το δόλωμα, κοίτα. Ναι. Με τέχνη το κάνουν. Λοιπόν, βγάλε πού είναι το ψάρι να το μετρήσουμε. Να δούμε. Έχουμε εδώ χαράκια. Ναι, είναι λίγο περίεργος. Λοιπόν, πάμε να μετρήσουμε το ψάρι. Το μήκος του. Το φτιάξεις. Λοιπόν. Ναι, όσο μπορείς. Το περίπου θα προλογίσουμε. Και θα καταλάβουμε περίπου τα κιλά από το δικό σου. 56 και
9 και 10. 66. Εσύ μήκος έτσι όπως το λέω πιο μεγάλο από το δικό μου εσύ μήκος. Ναι, αλλά μα τι, πώς. Δεν μη συμμετρήσει το δικό σου καλά, μήπως. Αποκλείεται. Μπορεί. Αποκλείεται. Μπορεί. Εγώ μόνο που το βλέπω, το δικό σου ήταν μεγαλύτερο. Ναι, αλλά. Μπορεί να λες να είναι τρίκυρο. Μπορεί. Για σήκωσε το ξανά. Να το μετρήσουμε. Ναι. 28, σωστά, δεν είναι. Ναι. Ναι, εδώ ήταν. 56. Και. Περίμενε. Το 0, στην περίπτωση εδώ. 56 και 68. 68 είναι αυτό. Άμα το μετρήσαμε σωστά και μας έφυγε καμία καμπύλη. Τι να πω, μήπως αυτός το μήκος το ίδιο είναι και μετά ο φαρός πηγαίνει, πώς πηγαίνει. 2,5 σίγουρα θα είναι. Έτσι πως το κόβω. 2,5 άνε πιστεύω. Δεν έχουμε ζυγαρία. Λοιπόν, σύντομο ψάρεμα ήταν αυτό, έτσι περνούσα από την περιοχή, είχα μερικά δολώματα, είπα να τα ρίξω, να τα ξοδέψω. Στην ουσία ψάρευα με μισοψόφια σκουλίκια, τα οποία δεν ήταν καθόλου ζωηρά. Δεν τα συντήρησε καλά και έτσι δεν είχαμε επιτυχία. Όμως δεν πειράζει, είδαμε το ψαράκι από το φύλλο ψαρά, όπου είχε μια πολύ καλή σύλληψη, ένα πολύ καλό ψαράκι. Αυτό που λέμε ότι όταν χτυπάνε τέτοια ψάρια, ακόμα καλύτερα όταν υπάρχουν δύο άτομα και ο ένας υποβοηθάει τον άλλον. Πολύ ωραία ψαρούκλα, ωραίος ο κρανιός. Αυτό ήταν για σήμερα. Το χαβαλέ μας τον κάναμε. Θα χτυπάμε έτσι μικρά ψαρέματα τώρα που δεν έχουμε πολύ χρόνο, να δούμε αν είμαι στοιχείριο όπως και σήμερα και την προηγούμενη φορά να παίρνουμε τόσο καλά ψαράκια. Λοιπόν, παιδιά, τα λέμε στο επόμενο ψαρεματάκι.